Δείξαν οι Έλληνες γιατροί τα τελευταία χρόνια της κρίσης και μπορώ να το βεβαιώσω κι εγώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως τους τιμά, όμως δεν μπορεί να καλύψει ο εθελοντισμός και δεν πρέπει να καλύψει την τρύπα που δημιουργείται στο χώρο της υγείας, τόσο ως προς το οικονομικό σκέλος όσο και ως προς την παροχή των υπηρεσιών υγείας, κύριε Πατούλη. Εσείς συναντηθήκατε με διάφορους φορείς. Θέλετε να μας πείτε ποιος είναι ο στόχος σας, τι είναι αυτό το πανελλαδικό μέτωπο υγείας που θέλετε να δημιουργήσετε? Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι ο στόχος μας είναι οι χρήστες υγείας μαζί με τους παρόχους υγείας, δηλαδή τους γιατρούς, να δούμε αν υπάρχουν σημεία που μπορούμε να βελτιώσουμε και βεβαίως να δούμε αν υπάρχουν σημεία που μας χωρίζουν. Εμείς λοιπόν ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, χθες είχαμε καλέσει και υπήρξε η σχετική ανταπόκριση τους χρήστες υγείας που εκφράζονται μέσα από τις μεγάλες τους οργανώσεις όπως τις ΓΕΣΕΕ, ΔΕΔΗ, ΕΣΕΕ, ΕΒΕΑ, ΓΕΣΕΒΕ, συνταξιούχος δημοσίου, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, όπου στόχο είχαμε να κάνουμε καταρχήν μία συζήτηση που αφορά το κομμάτι της υγείας, που αφορά το κομμάτι του ΕΟΠΗ αλλά και των νοσοκομείων, δημιουργώντας ένα άτυπο, αν θέλετε, όργανο με ένα πανελλαδικό μέτωπο υγείας, με στόχο αφενός με να καταγράψουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, να μπορέσουμε να βάλουμε τις κόκκινες γραμμές για το κομμάτι της υγείας και της πρόνοιας που κάτω από αυτές δεν μπορούν να κατέβουν περαιτέρω, και από εκεί και πέρα να ζητήσουμε τις ανελαστικές δαπάνες, οι οποίες δαπάνες είναι απαραίτητες για τη στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του κάθε πολίτη που ζει στη χώρα μας. Κύριε Πατούλη, αυτό που λέτε είναι αυτονόητο για τις κόκκινες γραμμές και για τα ανελαστικά έξοδα από την πλευρά της πολιτείας. Θέλω να επισημάνω δύο θέματα. Το πρώτο που θα σκεφτεί κανείς είναι ότι αυτό το άτυπο μέτωπο, πανελλαδικό μέτωπο υγείας, αν δεν μπορεί να μας πείσει για τις πράξεις του, και σας ζητώ να μου τις πείτε, ποια θα είναι η δραστηριότητά του ακριβώς, όχι σε θεωρητικό αλλά σε πρακτικό επίπεδο, γιατί έχουμε ανάγκη από πράξεις, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Πατούλης βρήκε μια ευκαιρία τώρα να ηγηθεί ενός μετόπου, παραδείγματος χάρη. Μακριά από εμάς αυτό. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι μακριά από κόμματα, εάν θέλετε από χρώματα και παρατάξεις, σαν Έλληνες πολίτες που υπηρετούμε την υγεία χρόνια τώρα, αλλά σε συνεργασία πάντα με τους ασθενείς πολίτες μας, να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο υγείας με την έννοια του ότι βλέπουμε ότι πολλά πράγματα δεν θεωρούνται πλέον αυτονόητα στην χώρα μας. Πρακτικά πείτε μας, κύριε Πρόεδρε, πώς θα λειτουργήσει αυτό. Θεωρητικά το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Πρακτικά τι θα κάνει αυτό το μέτωπο? Τι νόημα θα έχει η δημιουργία του? Καταρχήν θα συνεδριάζει κάθε 15 μέρες περίπου, δηλαδή σε τακτικά χρονικά διαστήματα, όπου ο καθένας τα στοιχεία που μαζεύει, εάν θέλετε, στο επίπεδο του ελέγχου των παροχών, θα δημιουργήσουμε και έναν ελεκτικό μηχανισμό διαρκής παρακολούθησης των ποσών που διατίθεται και πού. Θέλουμε να πιέσουμε και να επιβάλλουμε για το ζήτημα των προμηθειών, το κεντρικό ζήτημα των προμηθειών των νοσοκομείων, που ακόμα γίνονται με ατομικές διαδικασίες και όχι με κεντρικό τρόπο διαδικασιών που να δώσει τον μειοδοτικό διαγωνισμό και τη χαμηλότερη τιμή. Κάτι που εξαγγέλθηκε χρόνια πριν, μια ήμουν και γέρασα με αυτό, ναι. Ναι, αλλά ξέρετε, αυτό δεν εφαρμόζεται και σήμερα λείπουν ποσά. Άρα αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Πατούλη, το πρώτο που καταλαβαίνω είναι ότι αυτό το πανελλαδικό μέτωπο υγείας καταρχήν θα λειτουργεί ως ελεγκτικός μηχανισμός. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Θα φέρουμε στοιχεία ο καθένας από τη δική του φαρέτρα. Μάλιστα. Και θα παρακολουθεί το πόσο γρήγορα τρέχουν κάποια πράγματα και το πόσο, εάν θέλετε, ελεγκτικά δημιουργούν και διαχειρίζονται σωστά τα ποσά της υγείας που είναι λίγα σήμερα, αλλά που είναι απαραίτητα για κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Υπονοείται ότι αυτά τα λίγα τα οποία διατίθενται για την υγεία διαχειρίζονται, τα διαχειρίζονται και με λάθος τρόπο ταυτόχρονα. Κοιτάξτε να δείτε, όταν αυτή τη στιγμή
Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει το κεντρικό τρόπο προμηθειών σε οργανισμούς και σε νοσοκομεία. Αντιλαμβάνεστε ότι ποσά τα οποία θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν δεν εξοικονομούνται. Θα σας πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία στην οποία την είδαμε και προσφάτως, τα τηλέφωνα για να παίρνει κανείς για να κλείσει ένα ραντεβού, που για κάποιους ασφαλισμένους έχουμε εδώ ήδη τις πρώτες ενδείξεις, στήχησε για ένα ραντεβού 20 ευρώ. Πώς άρα γίνεται λοιπόν, αυτό, έπαιρναν και ξανά έπαιρναν στους πενταψήφιους αριθμούς? Τους είχαν στην αναμονή. Μάλιστα. Και η αναμονή τους, έχουμε αποδεκτικά στοιχεία, τους στήχησε 19,2 ευρώ. Υπό αυτή την έννοια αντιλαμβάνεστε ότι πώς γίνεται να μιλάμε παραδείγματος χάρη ακόμα και για τις κλήσεις αυτές και να μην έχει γίνει με μειωδοτικό διαγωνισμό που να φέρει τη μικρότερη δυνατή τιμή με την υψηλότερη ποιότητα. Εκπλήσωμαι, κύριε Πατούλη, γιατί εγώ νόμιζα ότι το αντίτιμο στην κλήση αυτών των αριθμών είναι ένα, ανεξάρτητα από το χρόνο που περιμένεις, ότι δεν υπάρχει χρονοχρέωση δηλαδή. Θα το ελέγξουμε κι εμείς αυτό. Όταν παίρνει κανείς από κινητή τηλεφωνία που έπαιρνε μέχρι πρόσφατα και ήταν 0,03, του χρεώνεται ένα λεπτό το αντίτιμο. Από σταθερή τηλεφωνία όμως? Από σταθερή τηλεφωνία είναι συγκεκριμένο κοντά στο 1 ευρώ, αυτό είναι αλήθεια. Ανεξάρτητα από τη χρονοχρέωση. Από ό,τι γνωρίζω. Δεν υπάρχει χρονοχρέωση επομένως. Όχι, όχι. Άρα καλά το γνωρίζω. Από κινητό μόνο αν πάρει κανείς. Επομένως αυτό είναι το αίτημά σας. Αυτό που πρέπει όμως να γνωρίζουμε είναι ότι από το πρώτο δευτερόλεπτο, δηλαδή ακόμα και για λάθος ή ακόμα και για ένα δευτερόλεπτο να μιλήσεις, θα χρεωθείς 1 ευρώ και βεβαίως. Αυτό συμβαίνει παντού, κύριε Πατούλη. Δεν μπορεί να αλλάξει. Σε όλες τις τηλεφωνίες αυτό συμβαίνει. Ναι. Αυτό θέλω να σας πω δηλαδή. Όχι, μέχρι τώρα ήταν αστική μονάδα 0,03. Ναι. Θέλω να σας πω και σας το έφερα ως παράδειγμα ότι τέτοιες διαδικασίες οι οποίες βγάζουν μάτι, εάν θέλετε, με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα χρήματα ακόμα και των ασφαλισμένων. Και θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και οι ανασφάλιστοι πολίτες οι οποίοι αυξάνονται. Αυτή τη στιγμή αυτή η κρίση, η ανθρωπιστική, η υγειονομική κρίση, πρέπει να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ διαχειριστών της υγείας και ανθρώπων οι οποίοι είναι χρήστες της υγείας δεν θα τα διαπραγματευτούμε. Είναι ζητήματα που θεωρούνται αυτονόητα ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχετε δει και σε άλλες, εάν θέλετε, χώρες της Νότιας Ευρώπης που αντιμετωπίζουν και εκεί οικονομικά ζητήματα, βάζουν τις κόκκινες γραμμές στα ζητήματα της υγείας, διότι όταν τελικά έχεις έναν ασθενή δίπλα σου, θα ασθενήσεις και εσύ, και όταν δεν προσέξει κανείς τη δημόσια υγεία, τότε θα μιλάμε για ένα λαό, για μια χώρα, η οποία δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα αυτονόητα. Κύριε Πατούλη, είναι έτσι και το μεγάλο κακό που απευχόμαστε όλοι να ξεκινήσει, γιατί το μεγάλο κακό δεν το είδαμε ακόμα. Αν ξεκινήσει, θα ξεκινήσει από το χώρο της υγείας και πρέπει να το αντιληφθούν όλοι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Πατούλη. Να είστε καλά. Γεια σας. Και τη φιλοξενία. Γεια σας.